παραπάνω από 20 χρόνια. Γνωρίζετε, γιατί βρέθηκαμε στα Γιάννενα. Γνωρίζετε με την κυρία Φρυδερίκη, δεν ξέρω πού είναι. Που σηκώνεται. Έτσι, έχει συμβάλει στα εθνικά μας θέματα τα μέλη. Είναι σημαντικό. Από που περιμένουμε. In the call from the Vatican. Καλησπέρα σε όλους, σε βαθμότατε ιεράρχη της Μητροπολίτη μας, κυρία Σεραπείου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτή Δεσποτείας Βασίλη Γιώργιακα, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτη και φίλοι μας Γιώργο Βέρντε, αξιότιμοι και ειδημότατοι πλειοσιαστές και βουλευτές της ΠΑΔΕΡ. Σας καθοδορίζω στη μαρτυρική παραμεθιά, έδρα του Ιστορικού και Εκκρητικού Δημοσουλίου, αλλά και έδρα της Ιστορικής μας Μητροπόλεως. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας η επίσκεψή σας στον τόπο μας και σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας αυτή. Θεωρώ επιβεβλημένο να αναφέρω ότι η ιδέα, η έμπνευση και η υλοποίηση της σημερινής επίσκεψης των μερών της ΠΑΔΕ ανήκει στον συμπατριώτη μας παραμυθιώτη και φιλοπάτητο επιχειρηματία κ. Γιώργο Βέρντε, που δραστηριοποιείται ως ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας Καμέραρα, αλλά η σκέψη και το πνεύμα του είναι διαρκώς σταμένη στην παραμυθιά, όπως και η δική σας σκέψη πλέον κύριο. Για σεβασμότητα του κύριου Μητροπολίτη, είναι κατεστημένη εδώ. Έχετε πορτογραφτεί δημότητα. Από πού? Από τα μέρα. Από τα μέρα. Αυτό το κοινό στοιχείο σας συνδέει με τον κύριο Βέρντε και με την πατρίδα μας. Έτσι. Ο οποίος εμπνεύστηκε αυτό πάντοτε με γνώμονα των συμφέρων του τόπου. Πραγματικά, φίλε Γιώργο, επιχείρησε μια ασφαλή και επίσημη πατριωτική πτήση. Εκλεκτοί επισκέπτες. Αποτελείται το εθνικό μας κεφάλαιο και τους άξιους προσβευτές υπεράσπισης των εθνικών θεμάτων στα ελληνόφωνα κοινοβούλια των χωρών που αντάξια έχετε εκλεγεί. Είστε η αυθεντική ελληνική φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο και η σταθερή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των αγώδημων Ελλήνων με τη μητέρα πατρίδα των Ελλάδων. Σας υποδεχόμαστε σήμερα με ενθουσιασμό και εγκαλειότητα. Με τη βέβαιη πεποίθηση ότι θα αποτελείτε πάντοτε τους διακεκριμένους κήρυκες και επίτιμους δημότες και βουλευτές του Δήμου Σουλίου. Και όχι μόνο στα κοινοβούλια σας, και ότι θα σκέφτεστε πάντοτε και θα γρυμνάτε τον τόπο μας. Δεν θα λησμονάτε τον τόπο μας. Προσδοκούμε πάντοτε μέσα από μια μόνιμη συνεργασία την ηθική και πολιτική αλλαγή, συνεισφορά και το ενδιαφέρον σας για την προώθηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς μας, της άειλης πολιτιστικής παράδοσης, των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, των εκκλησιών και των μοναστηριών του τόπου μας, καθώς και των φυσικών ομορφιών και των χώρων ιδιαίτερων του ερημητικού κάλους της περιοχής μας. Είναι δε προς την αρχή κατεύθυνση, κύριε Βουλευτή, και ομολογουμένως θετική εξέλιξη καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς στις εθνικές εκλογές. Και ευελπιστούμε σύντομα την ισχύ και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί να βάλετε το χέρι σας. Γιατί θα ενισχύσει το εθνικό μας στοιχείο και την αντιπροσωπευτικότητα της Ελλάδας και γιατί θα καταστήσει όλους τους Έλληνες ανά την Ιφίλιο ενεργούς πολίτες για την αποκοινού δράση και υποστήριξη και προαγωγή των εθνικών μας συμφερόντων. Ολοκληρώνοντας, προτείνω κύριε Δήμαρχε και κύριε συνάδελφοι του Δημοτικού να καθιερώσουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ετήσια καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου υπέρ του απόδημου ελληνισμού και των ομογενών, στην οποία θα είστε αυτονόητα προσκεκλημένοι και εσείς, αλλά και πολύ περισσότερα από τα μέλη της οργάνωσής σας, του σωματείου σας. Και φιλοξενούμενοι σε αυτόν τον τόπο, σε συνδυασμό πάντοτε με το προγραμματισμένο συνέδριο του απόδημου ελληνισμού που θα διαμορφωθεί στις αρχές του 2024. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι η επίσκεψή σας και η περίληψή σας στον φλόξο του Δημοσίου θα αποτελέσει ευχάριστη και ανεξίτητη ανάμειξη με την επιθυμία της σύντομης νέας επίσκεψής σας. Και στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματέα σας, την οποία όπως είπε την κλέψατε, αν δεν είχε πως θέσει θα την είχα παγάλει. Σας ευχαριστώ και το λόγο. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, άλλη μία εκκλησία της Πύρου, η τοπική εκκλησία της Ιωαννικής Παραμυθιάς, απευθύνεται σήμερα προς εσάς με εγκάρδιο χαιρετισμό και ανοίγει τις αγκάλες της για να σας καλωσορίσει τον αξιότιμο κύριο Πρόεδρο και τους αξιοτίμους κυρίους βουλευτές, οι οποίοι αποτελείτε μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας
δια κοινοβουλευτικής ενώσεως ελληνισμού και οι οποίοι πραγματοποιείτε αυτό το ταξίδι επιθυμώντας να πατήσετε επάνω στα άγια κόμματα της αγαπημένης μας πατρίδας, της γης από την οποία προέρχεστε όλοι. Αισθανόμαστε εμείς ως Εκκλησία μια ιδιαίτερη συγγένεια, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι εμείς ως εκκλησιαστικοί άνθρωποι υπηρετούμε στην Εκκλησία τη μεγάλη του Χριστού μας και εσείς ως άνθρωποι της Ελλάδος υπηρετείτε στην μεγάλη διασπορά του ελληνισμού και έχουμε σίγουρα κοινούς στόχους, κοινούς σκοπούς, διότι αυτό που όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο, την ειρήνη, τη φιλία και έναν πολιτισμό που έχει σχέση μόνο με τη δημιουργικότητα και με την αγάπη προς όλους. Είναι σε όλους μας γνωστό, τους Έλληνες εδώ της χώρας, ότι οι άνθρωποι της Διασποράς, οι Έλληνες της Διασποράς, τρέφεται ιδιαίτερο σεβασμό στις παραδόσεις και στα πιστεύματα της χώρας μας και ότι σέβεστε επίσης την ιστορία και τον τόπο σας ο κάθε ένας. Και σκεπτόμενοι αυτά τα πράγματα, έρχεται στο νου μου αυτή τη στιγμή, σκεπτόμενος αυτά τα πράγματα, έρχονται στο νου μου τρεις λέξεις, η υπερηφάνεια για εσάς, αλλά ταυτοχρόνως και η ελπίδα και η ευθύνη. Και για αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις, την ελπίδα και την ευθύνη, έχω να πω ότι συνδέονται μεταξύ τους, είναι αλληλένδετες, διότι για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδα στο να πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας και τα δικά σας στο εξωτερικό για την Ελλάδα, αλλά και τα δικά μας στο εξωτερικό για την Ελλάδα, πρέπει να αναλάβουμε όλοι ευθύνες. Ευθύνες στους ώμους μας, σημαντικές και πραγματικές. Και όχι να τα κοιτάμε όλα εξωτερικά και απρόσωπα. Γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, μόνο τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να, η προσπάθειά μας να αποβεί για το καλό και την ωφέλεια των συνανθρώπων μας και της Ελλάδος ιδιαίτερα. Εσείς είστε η γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και των Ελλήνων στη Διασπορά και γι' αυτό σας ιδιαίτερα εκτιμούμε και προστρέφουμε και προσβλέπουμε προς εσάς πάντοτε. Πάντοτε η Ελλάδα έβλεπε εσάς ως τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τα δίκαια της χώρας μας. Σε εσάς λοιπόν είμαστε στηριγμένοι όλοι και επιθυμούμε πάλι να εκφράσουμε την απεριόριστη χαρά μας που τιμάτε την πατρίδα μας, αλλά και σήμερα που τιμάτε την παραμυθιά, αυτή την ηρωική και μαρτυρική πόλη και που είστε άνθρωποι έτοιμοι να γίνετε αρρωγοί στις προσπάθειες που έχουμε εδώ, που κάνουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, γιατί αν δεν έχουμε και εσάς βοηθούς και αρρωγούς, τότε σίγουρα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κλειδονίζεται από διάφορες κακίες και από διάφορες περιπέτειες που με τη δική σας βοήθεια στο εξωτερικό κοντά σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους πολιτισμούς θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι σε αυτά τα ηρωικά εδάφη και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που τιμήσατε με την παρουσία σας τους ήρωες και τους Αγίους της Ηπείρου αλλά και ιδιαιτέρως εδώ της Παραμυθιάς και ευχόμαστε τα παραδείγματα των ηρώων και των Αγίων του τόπου μας θα τονώσουν το ηθικό σας εκεί στο εξωτερικό που βρίσκεστε και θα αποτελέσουν την αφετηρία για μια μεγαλύτερη και καλύτερη επικοδομητική και σταθερή επικοινωνία. Και πάλι σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ σε βασιλιότατε. Κύριε Δήμαρχε, για να συμβούμε το χαιρετισμό σας. Σεβασμιότατε, κύριε Σεραπείωνα, κύριε Στοφίας, κύριε Γιώργιακα, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, εκλεκτά μέλη της Παγκόσμιας Διεκνοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας σήμερα
στον ιστορικό και μαρτυρικό Δήμο μας. Ένα Δήμο με ιδιαίτερη και απαράμιλη φυσική ομορφιά, με εναλλαγές του φυσικού τοπίου που περιλαμβάνει από ορεινούς όγκους με πεζοπορικά μονοπάτια μέχρι επιβλητικά δάση, ποτάμια, λίμνες, αλλά και σημαντικά μνημεία όπως το κάστρο της αρχαίας Ελέας, τα Βυζαντινά Λουτρά, τον πύργο Πούλια και πολλά άλλα. Ο Δήμος μας έχει δέσει αρμονικά το μύθο του Αχαίροντα με την ιστορία του Σουλίου. Είναι ένας Δήμος που συνθέτει. Όμως είναι και ένας Δήμος που γνωρίζει πολύ καλά την έννοια της μετανάστευσης και το σημαντικό ρόλο που παίζουν για τον τόπο οι συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είσαστε εδώ σήμερα, που καταφέρετε να βάλετε στο πρόγραμμά σας και τον τόπο μας και φυσικά για την έμπρακτη υποστήριξή σας στην πατρίδα μας. Η διαχρονική προσφορά σας μέσα από τις δράσεις σας είναι αξιέπαινη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με την προσφορά σας συμβάλλετε καθημερινά στην ανάδειξη του ελληνισμού της διασποράς και στην προώθηση του ελληνικού στοιχείου στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ορίσατε στο Δήμο Σουλίου. Και να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας, άρρωγό του Δήμου Σουλίου, τον κύριο Βέρπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ορίσατε στο Δήμο Σουλίου. Ευχαριστούμε. Κύριε Βουλευτή της Μεταπτυχής της Πατρίας. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεκτά μέλη, συνάδελφοι, κύριε Βέρμπη, συμπατριώτη μας, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την μεριά μου για την πρωτοβουλία που είχατε να φέρετε τους συναδέλφους στο νομό Θεσπροπία, στον αθλητικό νομό Θεσπροπία, σε ένα νομό με ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια και με τη συνεισφορά όλων μας, ελπίζω τα επόμενα χρόνια η Θεσπροπία να αποτελεί έναν προορισμό για την ελληνική ομογένεια σε συνεργασία και βοήθεια με όλους τους συναδέλφους. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου και Αντιδήμαρχε Οικουμενίτσας, φίλες και φίλοι, θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ καταρχήν σε όλους καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, δύναμη. Αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα, που το ανέφερε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ότι για πρώτη φορά καθιερώνει την επιστολική ψήφος. Από τη Δευτέρα έρχεται στις επιτροπές της Βουλής και σε 10 μέρες θα είναι πλέον νόμος του κράτους, έτσι ώστε στις 9 Ιουνίου, με μια διαδικασία που θα την αναλύσουμε σύντομα, θα μπορεί ο κάθε Έλληνας, σε όποιο σημείο την ψήφης και αν βρίσκεται, να μπορεί να αποφασίζει και να στέλνει την ψήφο του, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα τεκνόμενα της χώρας μας, προκειμένου να έχουμε αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκφράζονται, θα μεταφέρουν τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις επιθυμίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και μέσω αυτών όλων των ομογενών. Η ομογένεια πάντα στάθηκε δίπλα στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα σε δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να πω, όπως ο φίλος και συνάδελφος ο Βαγγέλης Ντούλε, ο Νίκος Οκούρη, συνάδελφοι που είναι στο Αλβανικό Κοινοβούλιο και μαζί χειριζόμαστε πάρα πολλά θέματα της ελληνικής μειονότητας και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα το θέμα του Φρέντι Μπερνέρη, ενός εκλεγμένου νόμιμα δημάρχου, ο οποίος δυστυχώς αντιμετωπίζεται από την αλβανική κυβέρνηση σαν μη ένας εκλεκτός της τοπικής κοινωνίας της Χιμάρας, η οποία τον εξέλεξε δήμαρχο. Και θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση και σε αυτό το θέμα και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σηκώσει το θέμα πολύ ψηλά, βάζοντας τους προβληματισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις διμερείς σχέσεις με την αλβανική πλευρά, που τονίζει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και σύντομα ο Φρέντης Οτελέρης να αναλάβει τα καθήκοντά του. Δεν είναι μέρα να πω εγώ τα δικά μου σήμερα. Καλό θα είναι να ακούσουμε τους εκλεκτούς συναδέλφους, να μας μεταφέρουν τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους και να τους ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψή τους στο νομό Θεσπροπίας
και ειλικρινά κάθε τέτοια συνάντηση νομίζω ότι κάποια ωφέλη θα μείνουν για την περιοχή μας. Θα είστε οι καλύτεροι διαφημιστές και οι καλύτεροι αβανταδόροι, έτσι ώστε πολλοί Έλληνες να μπορέσουν να επισκέπτονται τον ευλογημένο του τον τόπο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά να έχουμε. Και θα πάρουμε. Τελευταία χρόνια ο νομός μας βγήκε από την απομόνωση. Βγήκε από την εντατική κουβέντα. Λόγω των μεγάλων έργων, Εγνατία Σουδού, Ιόνια Οδός, Λιμάνι και σύντομα θα έχουμε και την Αυρακία, νομίζω ότι διαχωρίζει για τα καλά από αυτό το λίγο που είμαστε. Μα στενοχωρεί πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε στηρικτεί ότι μάλλον ο νομός της Πρωτείας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες στην οικονομία. Είναι ο ένας είναι ο τουρισμός, ο κυριότερος πυλώνας. Έχουμε ασπρεμιδεί, έχουμε έναν κάμπο που παράγει γύρω σε 70.000 τόνους πορτοκάλι και μπανταρίνι που κλιμετίνει, το οποίο είναι αρίστης ποιότητος. Και έχουμε και τις ιχτυοκαλλιέργειες. Και σε αυτό το τομέα έχουμε γύρω στις 15.000 τόνους παραγωγή σε τσιπούρα και λαβράκι. Όπως σας προείπα, ο τουρισμός για μας είναι το Α και το Μέγα. Γι' αυτό θα θέλαμε μάλλον έχουμε βρει ανταπόκριση από πολλές πρεσβείες δικές μας από την Ευρώπη που μας βοήθησαν και στον τομέα και θα θέλαμε κι εσείς από την πλευρά σας όσο μπορείτε, όσο είναι δυνατό και εφικτό να προβάλλουμε τον νομό της Πρωτείας. Γιατί νομίζω ότι έχει τα χέρια, έχει τις φυσικές ομορφιές, έχει να προσφέρει στον επισκέπτη και για το καλοκαίρι τον ήλιο και θάλασσα που κατά κάποιο τρόπο εξεταραστεί, αλλά και για το χειμώνα που έχουμε μέρη που μπορούν να κάνουν διακοπές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και σας καλωσορίζω στον νομό της Πρωτείας. Κύριε Γιώργο, αν θέλεις και εσύ. Ωραία, τώρα προχωρώ. Στο σημείο αυτό να αναγγείλω τα ονόματα που αποτελούν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας με τις παλές. Είναι ο Λεωνίδας Αραπτάκης, πρόεδρος του Ολυμπιακού Γεωργιακού του Ρόμιλ Σάιλαν. Καλωσορίζω. Με επιτρέψετε εδώ να κάνω μια υπόμνηση. Ο κ. Ραπτάκης προστάτησε στην αναστήλωση του Νότου Αγίου Κολάου της Νέας Υόρκης μετά την κατεβάφιση μετά το γεγονός των κρίσιμων πύργων. Είναι προς τιμή. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα εκκλησιαστικά θέματα. Είναι η έφητη αδερφολοκούρου βουλευτής Οντάριος στον Καναδά. Αντιπρόεδρος ο Στίβ Γιοργαντάς, βουλευτής Αυστραλίας, από τον Βούλη. Η Άννη Κουτράκη, βουλευτής Καναδά, καλωσορίσατε. Ο Στέφαν Πάπας, ο Ολυμπιακός Γερουσιαστής, του Βιάι Κόμιν, είπα. Η Μιλιά Πλαρίδη, βουλευτής Κονέτικα, είπα, καλωσορίσατε. Και οι φίλοι μας, βοηπηρώτες, πάντοτε που σκεφτόμαστε, ο βουλευτής Αλβανίας Βαγγέλης Γούλες, ο βουλευτής Αλβανίας Νίκος Κούλος, προσθήσαν στην βιβλιοκατάσταση και στην σκέψη με τον πρώτο του. Κύριε Πρόεδρε, έχει την λόγο. His Grace, Mr. President, Mayor, my colleagues from the Hellenic Parliament, my colleagues abroad, κυρίες και κύριοι, κύριε Βέρμπη, να σου πω για τον κύριο Βέρμπη που γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια και δεν βλέπω σήμερα τώρα το πρωί την κυρία Παπά που γνωριζόμαστε τα ίδια 20 χρόνια γιατί έτσι γνωριστήκαμε μεταξύ οικογενειακός και να πούμε σαν οικογενειακός και φίλοι τόσα χρόνια. Αυτό ήθελα να σας πω που ερχόμαστε εδώ πίσω στην Ελλάδα είναι όπως ερχόμαστε πίσω στο σπίτι μας. Και εδώ το χωριό σας είναι ειδικά νιώθουμε πως είμαστε πίσω στις ρίζες μας. Ο κύριος Πρόεδρος Στασούλας
που έχουμε η επαφή μας, όπως είμαστε βουλευτές από το εξωτερικό που δουλεύουμε με τους συνάδελφούς μας, πώς μπορούμε να βοηθάμε τους λαούς μεταξύ Ελλάδα-Κύπρο και από τις χώρες που είμαστε εκλεγμένοι. Πώς να χτίσουμε καλύτερες γέφυρες οικονομικά, γεωπολιτικά, παιδεία, τουρισμό, τη θρησκεία και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να πω, που ξέρουμε είμαστε εδώ γιατί μας παρακάλεσε η κυρία Παπά, που τόσα χρόνια πήγαμε με τον κύριο Βέρμπη, τελικά που ήρθαμε εδώ αυτές τις μέρες που δεν μόνο μένουμε στην Αθήνα, ερχόμαστε εδώ να δούμε τα Γιάννα, την Λιγουμενίτσα, όμως το πιο σοβαρό είναι το μικρό χωριό. Και από ένα μικρό χωριό εδώ πέρα, έχουμε τον κύριο Βέρμπη που έχουμε τόσο καλή φιλία που ένας άνθρωπος από ένα μικρό χωριό και έδειξα τη φωτογραφία, ο κύριος Βέρμπης προ τελικά μήνες ήταν μαζί με τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Από ένα μικρό χωριό στην πρωτεύουσα στην Αμερική στο Λευκό Οίκο. Συνάντηση που είχε κάνει ο κύριος Βέρμπης. Αυτό είναι που χτίζουμε γέφυρες από μικρές πλευρές, το λέω σωστά, στις μεγαλύτερες πολιτείες μεταξύ δύο κράτη που είναι μαζί σήμερα για ασφάλεια για όλους εδώ που βλέπουμε τα θέματα. Ουκρανία, Κόκκινη Θάλασσα, Γκάζα. Έχουμε χτίσει κάτι γέφυρες μεταξύ μας, ο καθένας από κάθε χώρα έχει κάτι να δώσει για να βλέπουμε μπροστά μας ειρήνη, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Να τη Φρυδερίκη, να τη. Έλα Φρυδερίκη, εδώ, έλα εδώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω γιατί στις 29 Σεπτεμβρίου, πρώτες μέρες, έγινα και παππούς. Την ίδια μέρα που έγινε αυτό το τραγικό πολλά χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μην ξαναγίνει αυτό το τραγικό που έπαθε τούτο το χωριό. Και νομίζω αυτό που πρέπει να που θα φύγουμε σήμερα, να μην το ξεχνάμε το τραγικό και θα το μοιράσουμε αυτό το κομμάτι, να ξέρουμε όλοι οι συνάδελφοί μας στα κοινοβούλια αυτά που έχουμε πάρει εδώ στην Ελλάδα, τα τραγικά στον κόσμο. Αυτό θέλω να το κλείσω για να αφήσω τους συναδελφούς μας, συναδελφούς μας να μιλήσουν και συγγνώμη που δεν έχω τα ελληνικά μου τα μάθα στο σπίτι μου με μια αυστηρή μάνα. Και η κυρία Φρενίκη, στα χρόνια που έχουμε γνωριστεί, με βοηθάει στα ελληνικά να τα λέμε πιο καλύτερα. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλοσύνη μας και από τον κύριο Βέρμπη και την κυρία Φρενίκη. Είμαστε σήμερα τελικά εδώ πέρα να σας ακούσουμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κουδράκη, έχετε το λόγο. Έχετε και ποσόστο συμπλέκω στην επιτροπή σας, δύο φίλων. Έχετε ποσόστο συμπλέκω στην επιτροπή σας. Ναι, ναι, ναι. Έκορη. Καταρχήν, σεβασμιότατε, πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, συνάδελφοι από την Βουλή, συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κάλεσμα, κύριε Βέρμπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλία σας και την υποστήριξή σας πάντα. Εγώ είμαι αναμειγμένη στον Πατέρα από το 2021 και έχω τη τιμή και τη χαρά να παραβρίσκομαι σε τέτοιους είδους συναντήσεις, διότι μαθαίνω και μεγαλώνω μέσα από αυτά. Ονομάζομαι Πατά Γιάννη, είμαι στο Καναδικό Κοινοβούλιο, είμαι υπουργός τουρισμού και ανάπτυξης οικονομικού για τον Καναδά, για την περιοχή του ΚΕΔΕΚ.
Είμαι επίσης στην Επιτροπή που μιλάμε για υποδομές και μεταφορών. Υπήρξα υπουργός μεταφορών, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι το ωράριό μου είναι πολύπλοκο και δεν ξέρω πώς βρίσκω την ώρα, όπως όλοι μας είμαι βέβαιοι, να είμαστε εξής σε όλα μας τα καθήκοντα. Στο τόπο που εγώ έχω γεννήσει και ακόμα ζω είναι το Μόντρεαλ στο Κεμπέκ. Στο Καναδά είμαστε 300.000 Έλληνες. Έχουμε έρθει τώρα μέχρι και τέταρτη γενεά. Εγώ είμαι δεύτερη γενεά. Μπορώ να σας πω ότι αισθανόμαστε πάρα πολλοί Έλληνες. Οι γονείς μου έφυγαν από ένα μικρό χωρίο της Μεσσηνίας, κοντά στην Κινικούντα, αν έχετε κάτω στο Πελοπόννησο. Καταγωγή Κρήτης. Αυτό που μεγάλωσα πάντα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ποτέ να μην ξεχνώ τις ρίζες μου και ότι πρέπει πάντα, μα πάντα, να μιλάμε, να είμαστε πρεσβευτές, δηλαδή σαν ambassadors για τον ελληνισμό. Αυτό νομίζω ότι το έχω καταφέρει. Αισθάνομαι πολύ περήφανη που μέσα από τα απογευματινά σχολεία μιλάω τα ελληνικά που μιλάω, τα γράφω και τα διαβάζω. Επίσης, έχω δώσει και τις ίδιες αρχές να είναι εξίσου περήφανοι τους δύο γιους μου. Και ο σύζυγος. Και ο σύζυγος, οπωσδήποτε. Ναι, σας ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεταξύ τους Έλληνες της Ελλάδος και του εξωτερικού είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε πάντα παρόν και δίπλα σας. Νομίζω το έχει δείξει και η ιστορία ότι πάντοτε είμαστε εκεί. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεση, κύριε Δήμαρχε, τα συζητήσαμε και προχθές, ό,τι θέλετε, μέσα από το φάκελό μου ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε το τηλέφωνο μου, ξέρετε πού μπορείτε να με βρείτε. Είμαι πάντα εκεί να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Και θα τελειώσω με ένα θέμα, διότι πριν πολιτευτώ, πριν 4 χρόνια, ήμουν στα finance, επενδύσεις. Και οι συνάδελφοί μου εκείνο το καιρό, επειδή περνούσε μια στην κρίση η Ελλάδα, πάντα είχαν κάποια αρνητική ιδέα, σκέψη για την Ελλάδα, διότι πέθανε τα ομόλογα, είχαν επενδύσεις και όλοι μου λέγανε ότι για να φταίει η Ελλάδα εκεί που είναι, τα προβλήματα που έχουν τώρα μέσα στην κρίση, μας έπεσε το φάκελό μας. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν βλέπουμε τα reports, όπως το Economist, που λέει ότι η Ελλάδα είχε το καλύτερο οικονομικό, με πολύ περηφάνεια όταν τους συναντώ αυτούς τους πρώην συναδέλφους, τους λέω κάποτε σας είχα πει ότι θα τρώτε τις λέξεις σας. Και τώρα είμαι σε πολύ καλή θέση να το λέω αυτό. Και τώρα είμαι πολύ περηφάνεια και αξίζεται πολλά συγχαρητήρια για όσα έχετε φτιάξει αυτό το καιρό και σας εύχομαι πάντα, πάντα να πηγαίνετε μπροστά. Και εμείς είμαστε εδώ. Καλή χρονιά, πάντα και επιτυχίες. Ο δίκατη πρόεδρος της ΚΑΔΕ, κύριος Γιωργαντάς, από την Μακρινή Αυστραλία. Γιωργαντάς. Ευχαριστώ. Στην Γιωργαντάς. Στην Ευστάθης Γιωργαντάς, από την Αυστραλία, από μια πολιτεία που λέγεται Αντεβαΐδα, περίπου 1,5 εκατομμύριο στο νότο της Αυστραλίας. Εκλέγουμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα και τιμή που βρισκόμαστε εδώ με τον Σεβασιότατε, με τον Δήμαρχο, με τους βουλευτές, τον Πρόεδρο, τον κύριο Μέντη και όλα τα άλλα μέλη που είναι εδώ και οι κάτοικοι εδώ αυτού του χωριού. Σαν βουλευτές πάντα θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε και να γεφυρώσουμε τα μέρη που επισκεφτόμαστε με τα κοινοβούλια μας και με τα διαφορετικά κράτη. Και έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Το καλοκαίρι πήγαμε στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, που και 2-3 από εμάς είναι η καταγωγή μας από εκεί. Έχουμε πάει στο Καστελόριζο, όλα τα μάσια μέρη εδώ στην Ελλάδα, όπου και να πας. Αλλά σήμερα νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο που βρισκόμαστε εδώ σε αυτά τα εδάφια. Όταν σκεφτείς την ιστορία αυτού του μέρους με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το τραγικό που πέρασε αυτό το χωριό είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μας και είναι κάτι που πρέπει να αναφέρουμε σε όλο τον κόσμο ότι έγινε αυτή η καταστροφή για να μην ξαναγίνει πάλι ποτέ. Αλλά όχι μόνο αυτό, είμαστε σε μέρη που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση
έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο για την ξελευθέρωση της Ελλάδος και να φτιαχτεί αυτό το κράτος. Και σήμερα βέβαια βλέπουμε ένα μοντέρνο μέρος, ένα μέρος που παραγωγεί πάρα πολλά προϊόντα σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη θέληση για να γίνει η οικονομία ακόμα καλύτερα εδώ. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς σαν βουλευτές για αυτό το θέμα. Πάντα τα θέματα της Ελλάδος είναι πολύ κοντά σε εμάς. Πάντα σκεφτόμαστε και πάντα προβλέπουμε αυτά που γίνονται εδώ και παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στην οικονομία, στο παγκόσμιο επίπεδο, για να μπορέσουμε κι εμείς κάπως να κάνουμε και αυτό που μπορούμε σαν Έλληνες, μπορεί να έχουμε γεννηθεί έξω, μπορεί να είμαστε δεύτερη, τρίτη γενεά, αλλά αισθανόμαστε Έλληνες πάντα, πάντα όπου και να είμαστε. Και γι' αυτό θέλω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή τη γεφέρωση. Και σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή σας σήμερα και εύχομαι να εργαστούμε μαζί, να βρούμε πού είναι οι ευκαιρίες και πού μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα για αυτό το μέρος. Σας ευχαριστώ. Ο βουλευτής Αμαλίας, ο Βαγγέλης Γκούρης, ο γιατρός. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές συνάδελφοι, κύριε Γιώργιακα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κουρί, και για μένα να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ιστορική και ηρωική παραμυθιά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς είμαστε πιο κοντά, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και συναισθηματικά, με τα μέρη σας, γιατί είναι δικά μας μέρη, όπως και τα δικά μας είναι δικά σας. Με τον κύριο Γιώργιακα ήμασταν την Κυριακή σε μια εξίσου πανέμορφη κομόπολη, τη Χυμά. Με λαμπρή ιστορία, με λαμπρό πολιτισμό και με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Όμως, δεν πιστεύουν όλοι στο ίδιο σύστημα αρχών και αξιών που πιστεύουμε και εμείς. Εν έτη 2024, σε μία υποψήφια προσένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γειτονική σας Αλβανία, στο Δήμο της Χυμάρας παραβιάζεται το αυτονόητο δικαίωμα του εκλέγεστη. Τι έκανε ο συμπατριώτης μας, ο Φρέντης Διονύσιος Μπελέρης? Τόλμησε να κατέβει υποψήφιος. Κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές. Και εδώ μου θυμίζει η όλη ιστορία μια φράση του Καζαντζάκη στους αδερφοφάδες, ο οποίος λέει, ήθελε, λέει, να είναι ελεύθερος. Σκοτώστε. Έτσι και εδώ. Ήθελε, λέει, να εκλεγεί δημοκρατικά. Φυλακίστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είμαστε όλοι μας, και εγώ θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω, όπως το έκανα στη Χυμάρα και παντού, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όλους προσωπικά, μεταξύ των οποίων τον κύριο Γιώργιακα, τους άλλους συναδέλφους της Βουλής των Ελλήνων, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, για αυτή τη συμπαράσταση, όπως και τους συναδέλφους από όλες τις χώρες που εκπροσωπούν εδώ. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για το κομμάτι του ελληνισμού που εμείς εκπροσωπούμε. Είναι δυσκολίες που σχετίζονται με στοιχειώδη δικαιώματα, αυτονόητα για κάθε άλλη νομούμενη δημοκρατία, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Καταπατούνται τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ανοίγουν στους Έλληνες. Παραβιάζεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Είχαμε απογραφεί γενική πληθυσμού πριν από μερικούς μήνες. Και ενώ ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να ερωτηθεί ο πολίτης για την εθνική καταγωγή, μεταξύ άλλων, έτσι, για την εθνική του καταγωγή, για το θρήσκευμα, για τη μητρική γλώσσα. Αυτό συνέβηκε μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό μεταξύ των κατοίκων της Αλβανίας.
για να συρρυκνώσουν τεχνητά τη δικιά μας κοινότητα. Και θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ταυτότητά μας, την κληρονομιά μας, τον πολιτισμό μας, αλλά τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω εν κατακλείδη είναι, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, μαζί με τον βουλευτή τον κύριο Γιώργιακα, να συσφίξουμε στις δύσκολες αυτές στιγμές ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τους Δήμους, με τον Δήμο Φινίκης, με τον Δήμο Βερόπολης, με τον Δήμο Χιμάρας, να όχι απλά και μόνο να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές, αλλά να δημιουργήσουμε και ευκαιρίες που υπάρχουν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν στον τομέα της ανάπτυξης. Έχουμε περιοχές με τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συντονισμός και πάνω απ' όλα η βούληση που κανείς δεν αμφισβητεί πως υπάρχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία. Θα μας καλέσουμε όλους τους δημάρχους της Βορείου Ηπείρου για να κάνουμε μια συνάντηση με δική σας πρωτοβουλία. Με τα χαρά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί μια ερώτηση. Παρακαλώ. Θα ήθελα, σεβασμιότατε, συντοπίτη Μεγαρίτη και συντοπίτη Παραμυθιώτη, είναι τιμή μας ιδιαίτερα που είστε κοντά μας, κύριε βουλευτά, κύριε δήμαρχε, κύριοι βουλευτές από τα της Ομογένειας. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας έχετε κάνει εδώ. Θα ήθελα με δύο λόγια να πω ότι η συμβολή αυτής της ομάδος εδώ και των υπολείπων 80 βουλευτών που εκλέγονται και δεν είναι σήμερα εδώ ανάπτυξη τον κόσμο, στα τα τελευταία χρόνια στα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά ζητήματα τα οποία αντιμετώπισε η χώρα μας και τις απειλές τις οποίες έχει αντιμετωπίσει και δεν σταματήσανε. Πάλι μπροστά μας θα τις βρούμε, αλλά σε εκείνο το στάδιο ήταν οι στυλοβάτες οι οποίοι δημιούργησαν το τείχος και την προστασία στην πατρίδα μας. Και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Θυμάσαι, αγαπητέ μου, στο Καστελόριζο που πήγαμε και κάναμε αυτοί δύο φορές για το δίκαιο της θάλασσας, που ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά την πατρίδα μας. Επίσης, εγώ θα ήθελα, επειδή δραστηριοποιούμε κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, δεν έχω καμία σχέση με την Ελλάδα, τα έσοδά μας είναι από το εξωτερικό και μόνο. Η συμβολή στον τουρισμό, στην ανάπτυξη του τουρισμού, η συμβολή στον τομέα των επενδύσεων, την οποία έχει κάνει αυτή η ομάδα και οι υπόλοιποι βουλευτές που εκλέγονται, είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά που είναι εδώ κοντά μας σήμερα και θα πρέπει να δούμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, μαζί πώς θα αναδείξουμε αυτόν τον τόπο στον πολιτισμό, το φυσικό κάλος το οποίο είπατε, και να δούμε τι επενδύσεις μπορούμε να προσελκύσουμε. Είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειαστεί. Θα ενοποιήσουμε. Θα ήθελα να προαναγγείλω τη δέσμευσή σας που θα γίνει και πράξη για την αναβάθμιση του τοπικού εργοδομείου και την πιστοποίησή του. Βεβαίως, αυτό θα το προχωρήσουμε, γιατί είδατε, κάναμε και μια δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα εδώ, το οποίο φωνάξαμε από την ευρύτερη περιοχή και την Κέρκυρα, έγιναν κάποιες εκπαιδεύσεις. Αυτά θα συνεχίσουν να γίνονται και ό,τι αφορά τον τομέα το αεροπορικό, και περνάει από το χέρι μας η πατρίδα μας εδώ, η Θεσπρωτεία, η Παραμυθιά, θα έχει άμεση προτεραιότητα σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψετε, πρώτη φορά που βρίσκεστε στον Σεβασμιώστατο και τους εκλεγμένους, να προσφέρω κάτι. Κύριε Δήμαρχε,
του διάσημου ζωγράφου και πατριώτη μας Γιάννη Μορέλη, τα οποία πρέπει να ανταποδώσουμε και εμείς, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ακολουθεί σύντομη ιστορική ενημέρωση για το Δήμο Σουλίου. Ευγενώς ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, συμπαθμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ της Πρωτείας, εκλεκτή προσκεκλημένη της Ομογένειας, αγαπητοί συμπατριώτες, συμπολίτες. Η εικόνα που βλέπετε επέλεξε αρχίτιδες, την εικόνα που είναι ασθενός ο κάτι της παραμυθιάς, το οποίο σχεδόν έχει μείνει ανέκδοτο από τον χρόνο και ανταποκρίνεται σε αυτό που όλοι θέλουμε να υπάρξει στο μέλλον, το λεγόμενο ιστορικό κέντρο, το ιστορικό τόπο. Ανέκδοτο είναι γιατί μπορούν να περάσουν οχήματα. Είναι το σημείο πάνω από την Εθνική Τράπεζα, το σοκάκι που οδηγεί πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Και όπως βλέπετε, όσο μπορεί να παρηγορηθεί η εικόνα, υπάρχει ο χαρακτηριστικός αρχιτεκτονικός διάκοσμος και γενικότερα η τεχνική που υπήρξε τότε στο χτίσιμο των κτηρίων. Η παραμυθιά είναι η κομμόπολη της Θεσπορτίας του Κέντρα του Δήμου Σουλίου, χτισμένη στη θέση της αρχαίας Ευρείας, στις πλαγιές του όρους Μπορίδα, σε υψόματο 460 μέτρα, ανάμεσα στα ποτάμια Χέρο και Καλαμά. Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα στον κάμπο της παραμυθιάς, διαπιστώνεται ανθρώπινη παρουσία ήδη από την παλαιοδυτική εποχή. Όταν λέμε ανθρώπινη παρουσία, εννοούμε λιθοτεχνίες, δηλαδή από τμήματα ή κομμάτια πέτρινων εργαλείων, λίθινων εργαλείων, τα οποία ήσαν χρήσιμα στους τότε ανθρώπους, στο κοινή και στην καθημερινότητά τους. Κοντά στην πόλη βρίσκεται ο Κοκκιτός ποταμός, που σύμφωνα με τη μυθολογία δημιουργήθηκε από τα δάκρυα των συγγενών των νεκρών, που κατέβαιναν ψυχές στον Άδη, από το πρίμα κόπτομε, Κοκκιτός, Κομός, από το κλάμα δηλαδή και τα δάκρυα των συγγενών. Βρίσκεται πολύ κοντά στις παραλίες των Σιβώτων και Πάργας και απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού, πόλη της Οικουμενίτσας, με την οποία συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού. Επίσης, λόγω της Εγνατίας Οδού υπάρχει εύκολη πρόσβαση και προς τα Ιωάννινα και την Βόρεια Ελλάδα. Η ιστορία της παραμυθιάς είναι συνυφασμένη μέσα από το πέρασμα των αιώνων και με τους κατά καιρούς κατακτητές που άφησαν το στίγμα τους, αλλά η πόλη και η περιοχή συνέχισαν την ιστορική τους πορεία. Η ιστορία της συνδέεται με τη Δοδόνη, το Νεκρομαντίο, τη Αχερουσία, τη Φωτική, το κάστρο του Αγίου Δουνάτου, το Ιουστινιάνιο, για το οποίο θα δούμε μετά, καταστροφή ρωμαϊκή και νορμανδική, βυζαντινή και οθωμανική παρουσία, τη μεγάλη εκκλησία της Παναγίας, το ενετικό ρολόι, την κούλια, τα βυζαντινά λουτρά και όλα τα σημάδια που δείχνουν τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία. Βρίσκεται μέσα στα όρια της παλαιάς Ιππείρου. Η Φωτική αναφέρεται ως πόλη της παλαιάς Ιππείρου στο συνέκδημο Ιεροκλέδους. Πρόκειται για έργο του Ιεροκλή Γραμματικού του 6ου του μετά Χριστού αιώνα. Σε μικρή απόσταση την πολυδοτικά της παραμυθιάς έχουν εντοπιστεί τα ερείπια της Φωτικής, που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και άκμασε κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Αποτελούσε κόμπο επικοινωνία μεταξύ της Νέας Ιππείρου, της Ιταλίας και της Νικόπολης. Με την παρακμή της Φωτικής μετά τον 10ο αιώνα μετά Χριστό, πιθανολογείται η δημιουργία οικισμού στη θέση της σημερινής παραμυθιάς. Η εγκατάλειψη επίσης του κάστρου από τον τότε κόσμο που κατοικούσε στο κάστρο, τους καστρίτες δηλαδή, πάλι περίπου τον 10ο αιώνα μετά Χριστού, προχώρησαν σιγά σιγά στη δημιουργία οικισμού έξω από το κάστρο στις πλαγιές της σημερινής πόλης, όπου με το πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκε η πόλη της παραμυθιάς, που εξελίχθηκε σε μεγάλο οικονομικό και εμπορικό κέντρο κατά τη διάρκεια της Ιππωκρατίας, αλλά και μετέπειτα με την παρουσία και εμπορική δραστηριότητα οικογενειών όπως του Σωτήρη Βούλγαρη, Θεμιστοκλή Ρίγκα, Βασίλη Πλαχούρη, Μιχαήλ Πραμυθιώτη και άλλων οικογενειών που υπήρξαν ευεργέτες της πόλης. Μέσα από αρχαιακές πηγές διαπιστώνεται η εμπορική κίνηση και οι οικονομικές συναλλαγές κυρίως της οικογένειας Ρίγκα με την Αμερική, Τεργέστη και Μασσαλία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχα την τύχη για 27 χρόνια να υπηρετήσω ως προϊστάμενος στο ιστορικό αρχείο της παραμυθιάς
General States of Archives of Παραμυθιά για 27 χρόνια, οπότε ξαναλέω, είχα την τύχη να δω από πρώτο χέρι τις πρωτογενήσεις της ιστορίας, τα χειρόγραφα ντοκουμέντα για την εξέλιξη της πόλης της Παραμυθιάς και τη μεγάλη πολιτική και οικονομική κίνηση η οποία δεν άρχισε μόνο, δεν υπήρξε μόνο στην τοποκρατία, αλλά ήταν και προηγουμένως αξίζει να σκεφτούμε τον 16ο και 17ο αιώνα υπήρξαν ενετοί έμποροι οι οποίοι έρχονταν να πάρουν προϊόντα από την Παραμυθιά και να τα διοχετεύσουν στις δικές τους αγορές. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαία καθόλου η παρουσία της πνευματικής Παραμυθιάς με την ίδρυση αστικής σχολής ήδη από το 1681. Αρχές του 20ου αιώνα, στην Παραμυθιά το μοναδικό γυμνάσιο που λειτουργούσε υπήρξε εδώ, στην Παραμυθιά. Να μου επιτρέψετε να αρχίσω τα μνημεία της πόλης μας με το μνημείο του 49 π.Χ. Στην νότια πλευρά της πόλης, στον χώρο που έγινε η εκτέλεση και αναφέρθηκαν και πριν τόσο ο πρόεδρος όσο και η εκλεκτήκος εκλημένη, στήθηκε το μνημείο του 49 π.Χ. της πόλης που εκτελέστηκαν στις 29/1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μνημείο που θυμίζει την αγριότητα και βαρβαρότητα του πολέμου. Από τη μια. Από την άλλη, μνημείο που θυμίζει την θυσία ανθρώπων που λειτουργήσαν για να έχουμε εμείς το αγαθό της ελευθερίας σήμερα. Και ας ελπίσουμε, όπως και εσείς αναφέρατε, ότι δεν θα ξανάρθουν τέτοιες μέρες, όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και πιθανά στον κόσμο, παρόλο που υπάρχουν αιστείες πολέμου και βιότητας σήμερα και ας ελπίσουμε να εκλείψουν γρήγορα. Συνεχίζοντας, ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία της Υπήρου, που αναγέρθηκε ύστερα από την επιθυμία του μεγάλου ευεργέτη Σωτηρίου Βούλγαρη, την οποία και εκτέλεσαν οι Γιώργος και Κώστας Βούλγαρης. Για την ανέγερση προσφέρουν 1.075.000 δραχμές και το ελληνικό κράτος διέθεσε άλλο 1.000.000. Είχε βέβαια προηγηθεί η διαθήκη του Θεμιστοκλή Ρίγκα, που το 1934 αφήνει στο εκάστοτε δημοτικό σχολείο της Παραμυθιάς το τεράστιο ποσό των 7.000.000 δραχμών, 35.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, σε ακίνητα στην Παραμυθιά, στην Αθήνα, στην Πάρκα και στο Μαργαρίτη. Στις 2 Οκτωβρίου του 1937 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του σχολείου. Σήμερα, αυτό που βλέπετε είναι παλαιότερη φωτογραφία, δεν είναι όπως είναι σήμερα με την προσπάθεια ανάπλασης και ανακαίνησης του κτηρίου. Σήμερα θα αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κύτταρο στον τόπο, ως κέντρο τέχνης πολιτισμού και εκπαίδευσης ύστερα από ανάπλαση και ανάπτυξή του και σωστή μουσιογραφική και μουσιολογική μελέτη. Θα παρουσιαστεί η ιστορία της Παραμυθιάς μέσα από τα μνημεία και η δράση των ευεργετών, αλλά ταυτόχρονα και η ιστορική πορεία του Δήμου μας, του Δήμου Σουλίου. Το κάστρο του Αγίου Δωνάτου, αρχαίο και μεσαιωνικό κάστρο πάνω από την πόλη της Παραμυθιάς, στη δυτική πλευρά του όρους Κορίλας ή Κορίλας. Για πρώτη φορά χτίστηκε κάστρο στο ύψο μας στους ελληνιστικούς χρόνους. Επί Ιουστινιανού το κάστρο κατασκευάστηκε όπως πολλά άλλα κάστρα στη Βυζαντινή Επικράτεια. Η θέση είναι φυσικά οχυρή και ελέγχει τις φυσικές διαβάσεις προς τις κοιλάδες του Καλαμά και του Αρχαίοντα, καθώς και το πέρασμα του Ελευθεροχωρίου Δοδόνης. Το 2006 έγινε αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου. Σήμερα όμως χρειάζονται ξανά παρεμβάσεις αναστήλωσης για την αποκατάσταση και ανάδειξή του. Τα τείχη του κάστρου ταξινομούνται σε τρεις κατασκευαστικές φάσεις, από την αρχαιότητα ως και τα τέλη της τουρκοκρατίας. Η πρώτη φάση τοποθετείται στα ελληνιστικά χρόνια. Από αυτές διακρίνονται δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου. Η Βυζαντινή φάση χαρακτηρίζεται από την παρεμβολή πλήνθων στην λιθοδομή. Δηλαδή, ανάμεσα στους τοίχους έχουμε κομμάτια από πλήνθο. Ένας παρόμοιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος, όπως θα δείτε, αργότερα είναι και στην μεγάλη εκκλησία, την εκκλησία της Παναγίας. Η Κούλια. Πύργος οχυρωματική κατοικία, κτίσμα της εποχής των Ενετών, από όπου μπορούσε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να ελέγχει ολόκληρο τον κάμπο της Παραμυθιάς και την γύρω περιοχή. Ήταν ένα από τα προπύργια του κάστρου, καθώς και κατοικία του Αλή Πασά κατά ταξίδια του στην περιοχή. Η Κούλια χρονολογείται στο δεύτερο μισό 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Ανήκει στον πύργο της οχυρής πυργόμορφης κατοικίας και συνδέεται μορφολογικά και αρχιτεκτονικά με οχυρές κατοικίες που συναντάμε στην Ήπειρο και την Αλβανία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα οχυρωματικής κατοικίας στην βορειοδυτική Ελλάδα.
Είναι χτισμένη με πορόληθους και στην κορυφή εξέχει τρούλος. Κάπου σε αυτά τα σημεία περίπου εδώ, όπως βλέπετε δεν φαίνεται πολύ καλά, κάποια καμπυλωτά κτίσματα, κτονήματα, είναι λεγόμενες καταχύστρες. Δηλαδή από εκεί αμήνονταν αυτοί που ήταν μέσα, τους επιτιθέμενους, χύνοντας καυτό λάδι. Γι' αυτό λέγονται και καταχύστρες. Κάτι που συναντούμε και στα παλαιότερα κάστρα του Μεσαίωνα. Το ρολόι της πόλης χρονολογείται στο 1750. Όταν λέμε χρονολογείται στο 1750 εννοούμε ο μηχανισμός του ρολογίου είναι κατασκευασμένος στην Βενετία του 1750, έργο του Όγκουστ Γκρέτον ντε Πολίς. Η χρονολογία του ρολογίου αναγράφεται στην καμπάνα με λατινικούς αριθμούς. Αντί μεταλλικού ελαφυρίου, όπως βλέπετε, παίρνει λευκή τριχιά, η οποία ξεδιλύεται από το βάρος δεμένης πέτρας, βρίσκεται στον άνω περιφερειακό δρόμο της παραμυθιάς και είναι μοναδικό στο είδος του. Το ρολόι δεν έχει δείκτες. Η καμπάνα χτυπάει μόνο τις ακριβείς ώρες. Η μηχανή του έχει δύο γρανάζια, το εκκρεμές του και το μηχανισμό που χτυπάει τις ώρες. Κινείται με δύο βάρη, το μικρότερο κινεί τη μηχανή και το μεγαλύτερο ρυθμίζει το χτύπο της καμπάνας. Το 1750 φέρανε το ρολόι στην τουρκοκρατούμενη τότε παραμυθιά. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε η οικογένεια Μαρούτσι που καταγόταν από την παραμυθιά και έμεινε στη Βενετία. Για την εγκατάστασή του διαμόρφωσαν μια πλατεία και έκτισαν ένα πύργο. Με την πάροδο του χρόνου απέκτησε περίπου τη σημερινή μορφή και θέση. Η εκκλησία της παραμυθιάς, αφιερωμένη στον ναό στην κίνηση της Θεοτόκου, νοτιοδυτικά της παραμυθιάς βρίσκεται ο ναός της Μεγάλης Παναγίας, δεύτερο μισό 13ου αιώνα, περίοδος του Δεσποτάτου της Υπήρου. Αρχικά επισκοπικός ναός, αργότερα καθολικός μονής και σήμερα κημητηριακός ναός της παραμυθιάς, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου. Σε σιγήλιο, το σιγήλιο είναι εκκλησιαστικό έγγραφο και υπογράφεται από τον εκάστοτε Πατριάρχη. Ενώ τα αρχηρόβουλα έγγραφα υπογράφονται από τον εκάστοτε τότε αυτοκράτορα. Εκκλησιαστικό έγγραφο ειδική σφραγίδα του Πατριάρχη Νεοφύτου του Τρίτου, το 1636 αναφέρεται με την προσωνυμία Παναγία η Παραμυθία. Ονομαζόταν επίσης και Παναγία Παραμυθία ή Παναγία η Παρηγορήτρια, ενώ σήμερα ονομάζεται Μεγάλη Παναγία ή Παναγία. Στον ναό αυτό φυλάχθηκαν κατά το έτος 1453 τα ιερά συγκοινώματα του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας της Αγκούστας, 2-3 χρόνια πριν προσθεθούν στην Κέρκυρα. Το σκήνο του Αγίου Σπυρίδωνα προέρχεται από την Τριμηθούντα της Κύπρου και για να γλιτώσει από την μανία των Τούρκων ήρθε εδώ και φιλοξενήθηκε στη Μεγάλη Εκκλησία. Η Μεγάλη Παναγία είναι τρίκλητος τρουλοκαμάρους ναός με προσανατολικό από τα νοτικά προς τα δυτικά. Σχετικά με την οικοδομική τεχνική, ο ναός είναι χτισμένος με το χαλαρό πρινθοπερίκλειστο σύστημα. Όταν λέμε πρινθοπερίκλειστο, εννοούμε ότι στους αρμούς γύρω-γύρω, κάτω, εδώ είναι ο παλαιότερος ναός, αυτό που βλέπετε γύρω-γύρω, αυτός είναι ο ναός, ο παλαιός. Τα υπόλοιπα εδώ είναι μεταγενέστερες προσθήκες. Έτσι. Το παλιό κτίσμα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά. Και αν πάμε εκεί, μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τώρα στο λουτρό της παραμυθιάς, βρίσκεται στην πόλη βόρεια της εκκλησίας της Μεγάλης Παναγίας, η οποία κατά την Βυζαντινή εποχή ήταν καθολικό, είπαμε. Η κυτνίαση αυτή οδήγησε ορισμένους μελετητές να θεωρούσαν ότι πρόκειται για το λουτρό του μοναστηριού. Αυτό ήταν λάθος. Το λουτρό έχει χρονολογηθεί από ορισμένους μελετητές στην μέσω Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή 10ο και το 10ο αιώνα μετά Χριστό, αλλά νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι κάποια από τα κτίσματά του ανάγονται στην Οθωμανική περίοδο, 15ο αιώνα. Ήταν σε συνεχή λειτουργία στους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκυριαρχίας, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να έγιναν και αρκετές μετασκευές στο κτίριο. Στα αρχές του 19ου αιώνα, ο άντρας του περιηγητής Λίγκ, κατά την επίσκεψή του στην παραμυθιά, βρήκε το λουτρό εγκαταλελειμμένο. Ο μητροπολιτικός μας ναός, ο ναός του Πολίου Φαγίου, του Αγίου Δονάτου, στο κέντρο της πόλης, χτίστηκε τον 20ο αιώνα, αφιερωμένο στον Πολίου και θαυματουργό Αγίου Δονάτου. Στο εσωτερικό του ναού φυλάσσεται τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δονάτου. Η μνήμη του τιμάται στις 30 Απριλίου και στην παραμυθιά η μέρα αυτή είναι η Αργία, κατά την οποία γίνεται λιτανία του Ιερού Σκηνώματος και της εικόνας του. Σε ό,τι αφορά τώρα στους θεσμούς και εκδηλώσεις, ένας θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε
είναι ο θεσμός της Εμποροπανίκηρης του Λαγκόπου. Η ονομασία προέρχεται από το Λάγκοπο χωριού Ευεργετών κοντά στο Αργυρόκαστρο της Βορείου Υπήρου, από όπου μεταφέρθηκε μέσω της επέκτασης του εμπορίου και της μετακίνησης πληθυσμών στη Παραμυθιά. Αναφέρεται και ως Αχ Παζάρ, δηλαδή Αλογοπάζαρο, σήμερα Ιζοπάζαρο. Σήμερα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός στον τόπο μας. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς καθιερώθηκε η λειτουργία του. Υπάρχουν αναφορές για το 1880 περίπου. Στο αρχείο Παραμυθιάς, σήμερα αρχεία Θεσπρωτείας, υπάρχει έγγραφο του 1930 με διαφήμιση του Λαγκόπου. Στις μέρες μας, ο Λάγκοπος αποτελεί μια μεγάλη αγορά με διάφορα εμπορεύματα και προϊόντα. Συνήθως αρχίζει την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Μας και θα ακολουθήσει μετάβαση επίσκεψη σε τρεις ιστορικούς χώρους. Στο σχολείο Βούλγαρη, στην Εκκλησία της Παναγίας της Κοιμήσεως του τόπου και στον ιστορικό χώρο, μαρτυρικό χώρο του Μνημείου της Εκτέλεσης 49 από Κρήτη. Και μετά παράθεση γεύματος με τη δαπάνηση του κυρίου Βέρμπιου στην ταβέρνα Τσες στην Κρήτη. Στο οποίο είναι προσκεκλημένοι και οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι, καθώς και ο κύριος Καραγιάννης και ο παριστάμενος κύριος Ευαγγέλου.
Μόν πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τη ανομία ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαστα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μου τα κλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους κλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση μας πειρασμός, αλλά λύση μας από ό,τι πονηρού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτάσει στην μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε εις την κατάπαυση σου. Αιωνία ημών η μνήμη αξεμακάριστη και ύμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξεμακάριστη και ύμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.